Με μια λιτή ανακοίνωση, ο Κώστας Καραμαλής δήλωσε χθες την απόφασή του να κλείσει τον κοινοβουλευτικό του κύκλο μετά από μια πορεία 35 ετών. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου, δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και υπηρετώ αδιαλείπτος επί μισό σχεδόν αιώνα. Φεύγει από τη Βουλή, όχι όμως και από την πολιτική, αφού όπως λένε οι συνεργάτες του, θα είναι παρόν. Ενώ αναμένεται να στηρίξει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική μάχη που έρχεται, ακόμη και με μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε χθες μνήμα στο όνομα του Κώστα Καραμαλή, θυμίζοντας μια ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι το 2003. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή το 2003. Και για όσους έχουν καλή μνήμη, ίσως θυμώνται ότι η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε μια συγκέντρωση του Κώστα Καραμαλή στο Εγάλεο το 2003. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Καραμαλής είχε αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ωστόσο διερευνούσε τον κατάλληλο πολιτικά χρόνο για τις ανακοινώσεις. Μετά το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη προχθές το πρωί, μετά τον πρωινό καφέ, τα χέρια του λύθηκαν. Νυφάλιος σίγουρος για τις αποφάσεις του. Κοιτάξτε, τα είπε όλα στη δήλωσή του. Ο Καραμαλής έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα και στην κεντροδεξιά παράταξη στη χώρα και στις καρδιές των Δημοκρατών. Ο και θα είναι μαζί σε όλη αυτή την περίοδο που θα είμαστε στοιχισμένοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η περίοδος της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή έγινε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα σας πω ξεκάθαρα ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του 2004-2009 οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια. Το αποτύπωμα του κυρίου Καραμαλή στις πολιτικές της χώρας είναι βαθύ και τραυματικό. Θυμίζω. Επί Πρωθυπουργία του Ελλάδα μπήκε δύο φορές στη δημοσιονομική επιτήρηση. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε 118 δις ευρώ. Και μάλιστα, γιατί είναι και η συζήτηση των ημερών, αμφισβήτησε το εκλογικό αποτέλεσμα του 2000. Σας το θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα το οποίο τότε, στην οριακή νίκη του Πασόκ, βγήκαν και έλεγαν για μεταφερόμενους ψηφοφόρους κτλ. Τον Κώστα Καραμαλή καλωσόρισε στη σφαίρα της μεταπολιτικής, όπως τη χαρακτήρισε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Μπορώ να τον καλωσορίσω στη σφαίρα της μεταπολιτικής. Α, μάλιστα. Η οποία βέβαια έχει προϋποθέσεις κι αυτή, έτσι. Δηλαδή. Θέλει κόπο. Πρέπει να λες πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όταν είσαι ελεύθερος ή απελεύθερος, συμβάλλεις με τον τρόπο σου σε αυτό που λέγεται δημόσιος βίος. Τα σενάρια πάντως για την επόμενη ημέρα του Κώστα Καραμαλή έχουν ήδη αρχίσει. Η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ήταν σαφεστάτη. Αφορά την δική του πορεία, την κοινοβουλευτική. Και νομίζω ότι εν συνεχεία συνοδεύεται και από μια ξεκάθαρη, εγώ νομίζω και αυτονόητη, αλλά ξεκάθαρη έτσι, δήλωση στηρίξεως της Νέας Δημοκρατίας και της προσπάθειας. Θα ήταν ένας καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Καραμαλής. Εμένα θα μου άρεσε πολύ.